Οκ, okay, δεν είναι φάτσα αυτή για μεγάλη εισαγωγή, οπότε θα σας τα πω όσο πιο γρήγορα μπορώ για να περάσουμε κατευθείαν στο μακιγιάζ. Γεια σας, καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Αν τα λέμε για πρώτη φορά, εγώ είμαι η Νάγια. Εδώ σας μιλάω για όλα όσα αγαπώ και στις αρχές του 2020 πήρα την απόφαση να μην αγοράσω καθόλου καλλιντικά και προϊόντα μακιγιάζ για 6 ολοκλήρους μήνες. Σήμερα λοιπόν θα κάνουμε ένα update, θα σας ενημερώσω για το πώς πάει αυτή η απόφαση που πήρα, αν εξακολουθώ να την τηρώ, ξέρετε, μπορεί και να την έσπασα. Και θα κάνουμε ένα μακιγιάζ με προϊόντα τα οποία συμπτωματικά είναι και cruelty free, δεν δοκιμάζονται σε ζώα και τα περισσότερα από αυτά είναι και vegan. Δεν το έκανα σκόπιμα. Τη στιγμή που μάζευα τα προϊόντα που θέλω να χρησιμοποιήσω σήμερα, που είναι και τα προϊόντα που χρησιμοποιώ σε καθημερινή βάση, αυτά που χρησιμοποιώ περισσότερο, αλλά μπήκαν και κάποια τα οποία έλαβα τον τελευταίο καιρό, συνειδητοποίησα ότι κάποια brands είναι cruelty free και λέω, δεν το γκουγκλάρω να δω μήπως είναι όλα, μήπως μπορώ να κάνω ένα βίντεο με προϊόντα που δεν έχουν δοκιμαστεί σε ζώα. Μπορώ λοιπόν και αυτό θα κάνουμε σήμερα γιατί νομίζω ότι είναι αρκετά σημαντικό να στηρίζουμε αυτές τις εταιρείες που προσπαθούν να δοκιμάζουν τα προϊόντα τους σε ανθρώπους και να μην κάνουν πειράματα σε μαϊμουδάκια, λαγουδάκια. Δεν θέλω καν να σκέφτομαι αυτή τη φρίκη που συμβαίνει στα εργαστήρια και μέσα στα κλουβιά. Σταματάω τη φλιαρία. Και θα ξεκινήσω από το primer. Πριν από λίγο καιρό έλαβα από την NYX το High Glass Face Primer, αυτό εδώ, το οποίο είναι κάπως χρυσαφή. Είναι πάνω στο κορεάτικο trend. Μου έστειλαν μάλιστα και πινέλα. Αυτό εδώ το πολύ περίεργο πινέλο, σας το έδειξα και στο βίντεο νομίζω το προηγούμενο. Είναι για να εφαρμόζεις το συγκεκριμένο primer, το οποίο, παιδιά, δίνει μια απίθανη λάμψη στην επιδερμίδα. Δεν με κάνει καθόλου λιπαρή εντωμεταξύ, γιατί εγώ έχω μεικτή επιδερμίδα με τάσεις λιπαρότητας και μου αρέσει πάρα πολύ, το χρησιμοποιώ τον τελευταίο καιρό σχεδόν καθημερινά. Αυτό που κάνω επίσης είναι να χρησιμοποιώ από πάνω και στην περιοχή που έχω περισσότερους πόρους αυτό εδώ το Blur Stick από την Milk, εδώ στο μέτωπο ειδικά, γύρω από τη μύτη και πάνω και κάτω από το χείλος, εδώ στο πηγούνι δηλαδή. Α, by the way, να σας δείξω και την πρόοδό μου, δεν ξέρω αν φαίνεται, αλλά εδώ έχω καταναλώσει το 1/3 του προϊόντος. Και είναι ένα προϊόν από το οποίο πραγματικά δεν χρειάζεσαι και πάρα πολύ. Ο Μέρλιν, να σας πω ότι είναι δίπλα μου, ελπίζω να μην είναι ήσυχος κατά τη διάρκεια του βίντεο. Ακούσε το όνομά του και απάντησε τώρα. Αγάπη μου, έλα να πεις ένα γεια. Έλα. Να το παιδί! Παιδιά, να σας πω ότι ο Μέρλιν είναι ο γατούλης που υιοθέτησα από το Nine Lives και είναι πάρα πολύ ομιλητικός και πάρα πολύ της παρέας και θέλει να του δίνω συνέχεια σημασία. Οπότε όταν βλέπει ότι κάνω κάτι άλλο και δεν ασχολούμαι μαζί του, γι' αυτό αντιδρά και πολύ. Αλλά είναι ένας κούκλος, δεν είναι. Εν τω μεταξύ δεν ξέρω τι έχει συμβεί εδώ γύρω από τη μύτη μου και έχω βγάλει, παιδιά, και από τις δύο μεριές σπυράκια. Αυτό συνέβη χθες το βράδυ, έκανα μία μάσκα. Αυτή εδώ, την Out of Trouble της Origins, η οποία κάπως θα κάλμαρε, αλλά βέβαια δεν εξαφανίστηκαν. Θα προσπαθήσουμε να τα καλύψουμε όλα. Σε περίπτωση που δεν σας πω κάποιο προϊόν που χρησιμοποιώ, να είστε σίγουροι ότι θα τα βρείτε όλα στην περιγραφή. Και επίσης θα σας αφήσω και ένα site στο οποίο μπορείτε να ψάξετε εσείς τις εταιρείες που σας ενδιαφέρουν και να δείτε αν είναι cruelty free ή τέλος πάντων ποια προϊόντα τους είναι vegan και ποια δεν είναι. Για foundation χρησιμοποιώ το Luminous Foundation από την Anastasia Beverly Hills, το οποίο είναι καταπληκτικό. Να σας πω ότι το no-buy πάει πάρα πολύ καλά, παιδιά. Δεν μου λείπει καθόλου το να μπω να ψωνίσω νέα καλλιντικά. Εκτιμώ πάρα πολύ αυτά που έχω ήδη στη συλλογή μου και γενικά προσπαθώ να γίνω πιο minimal και στη ζωή μου. Αυτόν τον καιρό κάνω μια εκαθάριση και στις ντουλάπες μου και προσπαθώ να αποφασίσω αν τα ρούχα που είχα και μου κάνουν ακόμα θέλω να τα κρατήσω ή να τα δώσω, γιατί έχω χαρίσει και άπειρα ρούχα. Και αυτό που έχω κάνει για να αποφύγω τους πειρασμούς είναι ότι δεν διαβάζω τα mail που μου έρχονται με τις νέες κυκλοφορίες. Μένω στα προϊόντα τα οποία μου στέλνουν οι εταιρείες και αυτά είναι και τα μόνα που θα δοκιμάζω για αυτό το εξάμεινο αν καταφέρω να μην αγοράσω τίποτα. Πάω στο concealer Tarte και Jeffree Star. Θα χρησιμοποιήσω αυτά τα δύο σε συνδυασμό. Και με αυτή την οικονομία λοιπόν που έχω κάνει αυτό τον καιρό μη αγοράζοντας καλλιντικά, να σας πω ότι αγόρασα νέα τηλεόραση. Για πάρα πολύ καιρό δεν είχα τηλεόραση στο σπίτι γιατί η τηλεόραση μου είχε χαλάσει και βολευόμουν λίγο κάπως με το λάπτοπ. Αγόρασα λοιπόν νέα τηλεόραση, τεράστια, καταπληκτική,
και την έχω ευχαριστηθεί πάρα πάρα πολύ. Και επίσης ξεκίνησα να βλέπω και Masterchef, μια εκπομπή που δεν την είχα δει τις προηγούμενες χρονιές, έτσι λίγο αποσπασματικά ίσως είχα δει κάποιους παίκτες, ήξερα λίγο τι συμβαίνει στις δοκιμασίες, αλλά δεν είχα κάτσει να δω ολόκληρο επεισόδιο και μ' αρέσει πάρα πάρα πολύ. Βρίσκω ότι οι κριτές είναι απολαυστικοί, έχουν πάρα πολύ πλάκα. Οι παίκτες εντάξει, είναι πολύ ταλαντούχοι, λίγο με τις ίντριγκες εκεί πέρα. Δεν μου πολύ αρέσει αυτό που γίνεται. Θέλω να πω όμως ότι η Demi, η vegan της παρέας, με έχει επηρεάσει πάρα πολύ, παιδιά, στο όχι να γίνω vegan, αλλά τέλος πάντων να σκέφτομαι να γίνω ίσως vegetarian και ίσως ούτε vegetarian, αλλά pescetarian, γιατί δεν νομίζω ότι θέλω να σταματήσω να τρώω ψάρια, αλλά τέλος πάντων είμαι πολύ ανοιχτή σε αυτό το ενδεχόμενο να βγάλω το κόκκινο κρέας και τα κοτόπουλα από τη ζωή μου. Τι έχουμε στη συνέχεια? Ναι, θέλω να σας πω ότι θα χρησιμοποιήσω αυτές τις δύο πούδρες, την Tarte Filtered Light γύρω από τα μάτια και την May Translucent Setting Powder που ήταν στο Cherry Box που άνοιξα τις προάλλες και μ' αρέσει πάρα πολύ. Στο υπόλοιπο πρόσωπο έκανα ό,τι μπορούσα να το κονσίλερ, το πάλευα τώρα αρκετή ώρα να το χτίσω και πολύ απαλά θα το σετάρω με τη Setting Powder γιατί δεν θέλω καθόλου να το κουνήσω από τα σπυράκια μου. Έλεγα λοιπόν ότι θα ήθελα να μου πείτε κι εσείς αν έχετε κάποιο αγαπημένο παίκτη στο Masterchef ήδη, αν σας αρέσει το στυλ κάποιου, ο τρόπος που μαγειρεύει, ο τρόπος γενικά που φέρετε μέσα στο σπίτι. Συνεχίζοντας λοιπόν την απόφασή μου να μην αγοράσω καλλιτικά και κάνοντας λίγο contouring με την πούδρα του Kevin O'Quan, θέλω να σας πω ότι από την οικονομία που έχω ξεκινήσει να κάνω, έχω εξοφλήσει επίσης την πιστωτική μου κάρτα, που ήταν ένα χρέος το οποίο λίγο με βάραινε, λίγο δεν μ' αρέσει να χρωστάω πουθενά, οπότε το είχα στο μυαλό μου και είναι και αυτή η ρηματοδότη που είναι τόσο υψηλή στις πιστωτικές κάρτες και μπαίνουν κάθε μήνα που δεν ήθελα καθόλου να τους έχω στο μυαλό μου και να με επιβαρύνουν. Οπότε το γεγονός ότι εξόφλησα το μεγάλο ποσό είναι πραγματικά κάτι που με έκανε να πάρω μια πολύ μεγάλη ανάσα. Και έχω κανονίσει και ένα ωραίο ταξίδι σε ένα μακρινό προορισμό, δεν θα σας πω λεπτομέρειες ακόμα, θα σας πω όταν έρθει η ώρα, όταν πλησιάζει η μέρα της αναχώρησής μου. Ούψ, τι έκανα εδώ. Είναι λίγο δύσκολο να κάνεις μακιγιάζ και να μιλάς για άσχετα θέματα, δεν συγκεντρώνομαι νιώθω. Κατά τα άλλα, εσείς πήγατε κανένα όλο ταξίδι, δεν ξέρω, τα Χριστούγεννα ή κανονίζετε κάτι ή έχετε κάποιο προορισμό στο μυαλό σας τον οποίο θα θέλατε να επισκεφτείτε οπωσδήποτε? Ή μπορείτε να μαντέψετε που θα πάω, για να δούμε, θα το βρει κάποιος. Από εδώ θέλω να σας δείξω την πρόοδό μου, ότι πλέον δεν μπορώ να πάρω άλλο bronzer από το ντουο της Natasha Denona, οπότε ξεκινάω την νέα συσκευασία. Όμως μου λοιπόν έχει μια τενοντίτιδα, την οποία την έπαθα από την πολυγυμναστική, τέλειο. Και έχω ξεκινήσει φυσικοθεραπείες, οι οποίες είναι λίγο επίπονες και σου χαλάνε και λίγο την ψυχολογία, γιατί δεν μπορείς να κάνεις όλα αυτά που θέλεις. Απογορεύεται να κουβαλάω οτιδήποτε από τη δεξιά πλευρά. Λίγο στο γυμναστήριο έχω μείνει πίσω. Αλλά δεν πειράζει. Θα επανέλθουμε. Κάποιες φορές φεύγω φορώντας μόνο αυτό και δεν βάζω καθόλου ρούζ στο πρόσωπό μου. Και νομίζω ότι προς το παρόν είμαστε καλά για να περάσουμε σε φρύδια. Πινέλο Αναστάσια και pomade από Morphe θα χρησιμοποιήσω. Δεν ξέρω αν φαίνεται η πρόοδος εδώ στο συγκεκριμένο προϊόν. Είναι μεγάλη. Το έχω ευχαριστηθεί πάρα πάρα πολύ και αυτό. Κάνω τα φρύδια μου με αυτό καθημερινά, παιδιά. Έχω αφήσει τα μολύβια στην άκρη και χρησιμοποιώ αποκλειστικά αυτό το πινελάκι και το pomade. Είναι συγκλονιστικά και τα δύο. Θα ήθελα επίσης να μου πείτε αν έχετε αγαπημένα προϊόντα από cruelty free εταιρείες που χρησιμοποιείτε και μου προτείνετε να δοκιμάσω όταν ολοκληρώσω το no buy. Δηλαδή γύρω στον Ιούνιο, που είναι ο τους μήνας της χρονιάς, τέλος Ιουνίου. Επίσης δεν δεσμεύομαι ότι εκτός Ελλάδος θα διατηρήσω το No Buy, γιατί μπορεί εκεί που θα πάω να έχει κάποια brands και κάποια προϊόντα τα οποία δεν τα βρίσκει στην Ελλάδα και θα θέλω να τα δοκιμάσω. Το αριστερό φρύδι ολοκληρώθηκε ως διαμαγεία off camera, γιατί παιδιά έκανα μία ώρα να τα φτιάξω, προφανώς δεν μπορώ να μιλάω και να κάνω φρύδια. Πάντως να σας πω ότι τώρα χρησιμοποιώ το μολύβι της Morphe επίσης, που σας έχω ξαναδείξει για να καθαρίσω λίγο γύρω γύρω. Θα περάσω στο gel φρυδιών από Αναστάσια επίσης και αμέσως μετά θα ασχοληθούμε με τα μάτια. Ούψ! Πάμε να βάλουμε μία βάση για τις σκιές, αν και δεν θα κάνω κανένα φοβερό eye look σήμερα, έτσι πολύ περίπλοκο, αλλά ας την έχουμε.
Το άλλο συγκλονιστικό γεγονός του μήνα Μαρτίου είναι, παιδιά, ότι έρχεται ο Μαλούμα στην Αθήνα. Πόσες από σας τον ξέρετε? Λοιπόν, ο Μαλούμα είναι Κολομβιανός τραγουδιστής, super sexy αν με ρωτάτε, ο οποίος θα δώσει συναυλία στο ΟΑΚΑ με την Ελένη Φουρέιρα, εμείς και στο ραδιόφωνο, γιατί δεν ξέρω αν γνωρίζετε, εγώ κάνω εκπομπή στο ραδιόφωνο 10 με 12 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ, καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή. Θα δώσουμε προσκλήσεις και παίζουμε πάρα πολύ τα τραγούδια του, οπότε αν δεν τα έχετε ακούσει να συντονιστείτε, γιατί τα παίζω πολύ συχνά. Και θα σας δώσουμε λοιπόν διπλές προσκλήσεις. Εγώ ωστόσο εξασφάλισα κάποιες διπλές προσκλήσεις από το viva.gr και όπου μπορείτε να αγοράσετε τα εισιτήριά σας και λέω να ξεκινήσουμε το διαγωνισμό την επόμενη εβδομάδα και να δείτε το βίντεο της επόμενης εβδομάδας οπωσδήποτε για να διεκδικήσετε 2 διπλές προσκλήσεις που θα δώσω εδώ στο κανάλι και άλλες 2 θα τις δώσω στο λογαριασμό μου στο Instagram, ok? Έχω πάρει λίγο από τον bronzer επίσης και κάνω μια ελαφριά σκίαση. Σας έχω κάνει βίντεο για πινέλα, θα σας βάλω το link εδώ πάνω να μπείτε να το δείτε, αφού δείτε αυτό το βίντεο, εντάξει. Πριν περάσω στο eyeliner, θα χρησιμοποιήσω αυτή εδώ την παλέτα από τη Smashbox που σας την έχω ξαναδείξει και είναι συγκλονιστική. Και θα χρησιμοποιήσω ένα πολύ flat πινέλο και αυτή εδώ την πολύ έτσι κρέμ σκιά για να φωτίσω την περιοχή εδώ κάτω από το φρύδι μου και αμέσως μετά αυτή εδώ που την έχω τσακίσει για να δώσω φως εδώ στο εσωτερικό. Θα χρησιμοποιήσω τώρα επίσης αυτή εδώ την κρέμ σκιά σε αυτό εδώ το σημείο για να φωτίσω λίγο το καπάκι μου και αυτό εδώ το πινέλο με το καφέ bronzer αλλά και αυτή εδώ την καφέ πιο σκούρα εδώ στην εξωτερική γωνία για να δώσουμε και λίγο βάθος και κάτω από το κόκαλο όπως βλέπετε. Θα βάλω επίσης αυτό το μολύβι, το καφέ από την εταιρεία LA Girl στο εσωτερικό του ματιού και πραγματικά αυτό το κάνω το πρωί, παιδιά, και τονίζει τόσο πολύ το μάτι και σκιές να μην βάλετε και να βάλετε μόνο, ας πούμε, λίγο bronzer όπως έβαλα στην αρχή και αυτό το μολύβι στο εσωτερικό από πάνω τονίζει τόσο πολύ το βλέμμα σας, τι βλέπετε τη διαφορά και πάντα βάζω και λίγο εδώ κάτω στην εξωτερική γωνία και μέχρι τη μέση. Γενικώς αυτή η παλέτα με έχει βολέψει πάρα πολύ, τη χρησιμοποιώ σε καθημερινή βάση και πιο πολύ τον τελευταίο καιρό επειδή είχα κολλήσει κάπως με το ροζ και το μοβ, χρησιμοποιούσα αυτές εδώ τις αποχρώσεις και αυτό το ροζ, τώρα έχω κολλήσει κάπως με τα πιο γήινα. Μιας και είπα γήινα, πάμε να βάλουμε και λίγο ρουζάκι, να κάνουμε ένα συνδυασμό αυτών των 2 αποχρώσεων. Και πάμε στο eyeliner, πάμε στα δύσκολα, να χρησιμοποιήσουμε το αγαπημένο μου fly liner από την Fenty. Και θα σας πω ακριβώς τι κάνω εγώ και πώς έχω βρει ότι με βολεύει να κάνω τη γραμμή του eyeliner μου. Καταρχήν ξεκινάω εντελώς οριζόντια και από τη μέση του βλεφάρου και τραβάω μια γραμμή πάρα πολύ κοντά ΣΥΡΙΖΑ στη γραμμή των βλεφαρίδων. Λοιπόν, στη συνέχεια κοιτάω ακριβώς ευθεία τον καθρέφτη μου και τραβάω ελαφρώς το μάτι μου προς τα έξω και ξεκινάω και κάνω μια γραμμούλα προς τα πάνω κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν τη θέλω πολύ μακριά, δεν θέλω να βγαίνει πάρα πολύ έξω το eyeliner μου. Εγώ θα σταματήσω εδώ σήμερα. Έτσι λοιπόν όπως έχουμε δημιουργήσει αυτό εδώ το σχήμα, θα έρθω να ενώσω τις 2 γραμμές. Και θα γεμίσω και το κενό στο ενδιάμεσο. Να έχετε πάντα δίπλα σας μία μπατονέτα με λίγο νερό μισελέρ για να μπορείτε να διορθώσετε τυχόν μικροατέλειες ή για να το κάνετε έτσι πιο sharp, ok? Πάμε στην άλλη πλευρά και θα προσπαθήσω να κάνω το ίδιο. Δεν θα μιλάω όμως, σχεδόν θα κρατήσω την αναπνοή μου για να το κάνω σωστά. Όπως σε όλα τα πράγματα, έτσι και στο eyeliner η εξάσκηση μας κάνει καλύτερους. Θα συμπληρώσω εδώ λίγο μολύβι, αλλά και στο εσωτερικό εδώ για να φαίνεται ότι υπάρχει μια συνέχεια από τη γραμμή που ξεκινήσαμε από τη μέση του ματιού. Είμαι αρκετά ικανοποιημένη από το σημερινό αποτέλεσμα, όπως λένε και στο MasterChef, αλλά σίγουρα το έχω κάνει και καλύτερο στον καθρέφτη του μπάνιου μου και όχι με την πίεση της κάμερας. Θα γυρίσω τις βλεφαρίδες μου και θα σας πω μια ιστορία πριν περάσω στη μάσκαρα, ότι τώρα αυτές τις μέρες που κάνω φυσικοθεραπείες και κάθομαι μπρούμητα στο κρεβάτι και στην τρεπούλα, ξέρετε, που μπαίνει το πρόσωπο, παρατήρησα ότι η μάσκαρα που έβαζα κάποιες φορές έμενε στο χαρτί, ξέβαφε, και αυτό είναι λογικό γιατί μένω πάρα πολύ ώρα πατικωμένη, άφηνα σχεδόν αποτύπωμα όλη του μακιγιάζ μου εκεί. Αποφάσισα λοιπόν τις μέρες που έχω φυσικοθεραπεία να βάζω αδιάβροχη μάσκαρα και έτσι πρόσθεσα την Tarte Lights Camera Splashes, την αδιάβροχη αυτή που δεν πάει πουθενά, παιδιά,
την Τζέκαρα, είναι καταπληκτική και αδιάβροχη. Για τις υπόλοιπες μέρες που δεν χρειάζομαι αδιάβροχη μάσκαρα, χρησιμοποιώ την Damn Girl από την Too Faced, η οποία με χαρά διεπίστωσα ότι είναι επίσης cruelty free. Δεν το ήξερα για αυτή την εταιρεία και μάλιστα όταν το googlάρα και έκανα την έρευνα για όλα τα προϊόντα, λέω κοίτα να δεις τώρα που δεν θα μπορώ να βάλω την αγαπημένη μου μάσκαρα. Στα πλαίσια της προόδου εντωμεταξύ του No Buy, έχω αρχίσει και μαζεύω και άδειες συσκευασίες από προϊόντα που έχω ήδη χρησιμοποιήσει. Θέλω να μου πείτε στα σχόλια αν σας ενδιαφέρει να σας τα δείξω αυτά τα άδεια προϊόντα και να σας πω αν θα τα ξαναγόραζα ή όχι. Γιατί μπορεί να τα χρησιμοποίησα μέχρι τέλους, κάποια από αυτά όμως δεν μου πολύ τέριαξαν. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μου έκαναν και κακό, έτσι. Πάμε στα χείλη και για τα χείλη, παιδιά, δεν βρήκα μολύβι που να είναι cruelty free, στη συλλογή μου τουλάχιστον, οπότε θα χρησιμοποιήσω ένα που δεν είναι, δεν θα σας πω τι εταιρεία είναι. Και θα χρησιμοποιήσω αυτό εδώ από Fenty Beauty. Έχω και το lip gloss της Joué, αλλά άλλαξα γνώμη, θέλω μόνο αυτό να χρησιμοποιήσω σήμερα. Δεν το βλέπετε τόσο έντονο, έχει χρώμα, αλλά είναι ουσιαστικά gloss και κάνει τα χείλη να φαίνονται πολύ πιο ζουμερά, δηλαδή πραγματικά έχω εντυπωσιαστεί. Και μυρίζει και σαν τσιχλόφουσκα συγκλονιστικά και σας το είχα πει αυτό από τότε που τα είχα βάλει στο μάτι, γιατί τα είχα δοκιμάσει σε ένα κατάστημα και είχα ενθουσιαστεί με το αποτέλεσμα που δίνουν και με τη διάρκεια που έχουν για gloss. Δηλαδή δεν φεύγουν πάρα πολύ γρήγορα από τα χείλη, να πω την αλήθεια. Και θα διορθώσω λίγο το περίγραμμα με αυτό το μολυβάκι. Όχι ότι πολύ φαίνεται κιόλας, μπορεί να είναι και η ιδέα μου, αλλά λέμε τώρα, με κάνει να νιώθω καλύτερα. Δεν τελειώσαμε ακόμη, γιατί θέλω να χρησιμοποιήσω ακόμα δύο προϊόντα από τη σειρά High Glass της NYX που είχα λάβει προσφάτως. Θα χρησιμοποιήσω λοιπόν αυτή εδώ τη Finishing Powder, με αυτό εδώ το πολύ φουντωτό πινέλο, και θα τη χρησιμοποιήσω σε όλο το πρόσωπο. Λοιπόν, βλέπετε πόσο matte είμαι. Υπάρχει μια φωτεινότητα λόγω του foundation, αλλά δεν είμαι τόσο glossy. Λοιπόν, δείτε τώρα πώς το δέρμα θα ζωντανέψει και θα γίνει ακόμα πιο δέρμα. Ελπίζω μόνο να το πιάνει η κάμερα. Εγώ πραγματικά την βάζω αυτή την πούδρα κάθε μέρα και όλοι μου λένε πώς λάβει η επιδερμίδα σου. Έχω και το highlighter της ίδιας σειράς. Θα το χρησιμοποιήσω με το πινέλο που συστήνει η NYX. Σε αυτά εδώ τα σημεία που βάζω κάθε μέρα highlighter. Και νομίζω ότι επειδή αυτό το highlighter το συγκεκριμένο έχει αυτή την υφή και σου δίνει αυτό το πιο υγρό αποτέλεσμα, παιδιά, θα κάνει και σε εσάς που έχετε ίσως κάπως πιο σκληρή υφή στην επιδερμίδα σας, έχετε σημαδάκια και δεν θέλετε αυτά τα πολύ γκλιτεράτα highlighters. Φαίνεται και Ελλάδα. Εντάξει, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε και για finishing spray. Θα χρησιμοποιήσω επίσης το Radiant Finish από την NYX, από την ίδια σειρά, το οποίο βρίσκω ότι κρατάει πολλές ώρες το μακιγιάζ μου στη θέση του, γιατί το έχω τσεκάρει μέρες που έλειπα από το πρωί μέχρι τις 6-7 το απόγευμα, ας πούμε. Το μόνο που δεν μου αρέσει στο συγκεκριμένο είναι ότι έχει πάρα πολύ δυνατό σπρέι, παιδιά. Πρέπει να το κρατάς από τέτοια απόσταση για να διανεμηθεί σωστά. Διαφορετικά σου έρχεται στο πρόσωπο με πάρα πολύ μεγάλη πίεση. Αυτά για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό βίντεο, αλλά και το αποτέλεσμα αυτό του μακιγιάζ που δημιουργήσαμε. Εγώ χάρηκα σε κάθε περίπτωση πάρα πολύ που τα είπαμε. Και περιμένω με χαρά τα like σας, αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, αλλά και τα σχόλιά σας και τις προτάσεις σας για το τι άλλα βίντεο θέλετε να δείτε στο κανάλι μου. Πάρα πολλά φιλιά και θα σας δω στο επόμενο. Bye bye!